τις οδηγίες, να έτσι όλοι να είναι και στην ώρα του ραντεβού, αλλά και να εξυπηρεθούν οι φοιτητές. Θα χαιρετήσω τον κύριο Νίκο Βασιλείου, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Διασκέδασης. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κύριε Βασιλείου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, με υγεία, νούσιμα και προκομμένα. Ναι. Και διασκεδάζοντας, μας έχει λείψει η διασκέδαση και δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς παράπονα ότι δεν είχατε κόσμο τα Χριστούγεννα. Κύριε Βασιλείου, αν κάποιοι έχετε κι εσείς καταγγελίσει ότι πηγάσετε κατεχόμενα ή αν περάσετε καλά, τηρώντας τα πρωτόκολλα, τα μέτρα και διασκεδάσατε στα κέντρα τα νυχτερινά. Όπως ξέρετε, κυρία Σάβα, εμείς εδώ και 5 μήνες, από τότε που μας επέτρεψε το κράτος να επαναλειτουργήσουμε, λειτουργούμε με μόνο εμβολιασμένους, τηρώντας αυστηρότατα όλα τα μέτρα, κάνοντας επαλήθευση και αφήνοντας μόνο εμβολιασμένους στους χώρους μας και τηρώντας τα μέτρα διασφαλίζουμε τη μέγιστη υγειονομική ασφάλεια στους πελάτες. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πιστεύω και μάλιστα όταν οι εμβολιασμένοι ήταν 20% και οι ανεμβολίαστοι ήταν 80%. Άρα να μην μας πει κάποιος ότι το κάναμε χωρίς κόστος, το κάναμε με το μέγιστο κόστος. Ναι, λέτε στην Άρα αρχή. Ξεκαθαρίζουμε, ναι. Ξεκαθαρίζουμε ότι σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές που διαβιώνουμε, δεν είναι ούτε το κέρδος, ούτε το υπερκέρδος το ζητούμενο, αλλά το μίνιμουμ δυνατόν για να κρατήσουμε την οικονομία ανοιχτή, τις επιχειρήσεις ανοιχτές και υποφερτών, αλλά και με μάξιμουμ το την υγειονομική ασφάλεια των πελατών. Εμείς αυτόν έχουμε καταφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Γι' αυτόν και τα κέντρα διασκέδασης ήταν όλα γεμάτα. Βεβαίως στον βαθμό που μας επιτρέπουν τα πρωτόκολλα. Και μια παρένθεση χρησιμοποιώντας την λέξη που της τηλεθεάτριας πριν για το εμβολιαστικό κέντρο. Είχαμε και εμείς κάποιες αναφορές ότι σε κάποια νυχτερινά ήταν λίγο κούλουμακα, κύριε Βασιλείου. Δεν ξέρω αυτό, ναι, στον, και όσοι είναι εμβολιασμένοι κλπ. Απλά κάποια μέτρα να τηρούνται. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε για ακόμη μια φορά, όσον και αν ακούγομαι φορτικός, να σας πω και να ορίσω είναι το κέντρο διασκέδασης και τι ήταν τα, οι χώροι διασκέδασης. Ναι. Εγώ απευθύνομαι και μιλώ εκ μέρους όλων των κέντρων διασκέδασης, νυχτερινών κέντρων, δηλαδή των κλαμπς και των μουσικοχορευτικών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα και αδειοδοτημένα. Για τα υπόλοιπα που μετατρέπονται, υποστατικά που μετατρέπονται σε κέντρα διασκέδασης, δεν μπορώ να έχω ούτε λόγων, ούτε και ευθύνη. Ναι. Μιλούμε λοιπόν για τα κέντρα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του παλιού ΚΟΤ και νυν Υφυπουργείου Τουρισμού. Εμείς πού τα βρίσκουμε, κύριε Βασιλείου, για να νιώθουμε και την ασφάλεια ότι τηρούνται και τα μέτρα και ότι είναι και υπόλογοι και όλα αυτά είναι κάπου αναστημένα, τα αδειοδοτημένα κέντρα διασκέδασης? Είναι στη σελίδα του ΚΟΤ. Ναι. Και είναι πολύ εύκολο όποιος θέλει να το κοιτάξει, ειδικότερα δε εσείς σαν μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, καλό θα ήταν να ξέρει ο κόσμος τι εστί κέντρο διασκέδασης. Σίγουρα, κύριε Βασίλειο, αλλά και εμείς θυμάστε το καλοκαίρι που ψάχναμε αυτά τα θερινά, τι ίνος ήταν, για να δούμε και τι ίσχυε. Θυμάστε. Λοιπόν, δεν έχει σχέση με το τι ίνος είναι, κυρία Σάβα. Ναι, αλλά και εμείς κάπου πρέπει να απευθυνθούμε για να ξεκινήσουμε να πάρουμε την άκρη του νήματος. Υπάρχει νομοθεσία. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, τα καλοκαιρινά ήταν θέμα μουσικής, τα χειμερινά είναι θέμα αναδιοδότηση. Όποιος θέλει να τα βρει, τα βρίσκει. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε τα νυχτερινά κέντρα, τα αδειοδοτημένα, τα οποία εδώ και 5 μήνες εφαρμόζουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εφαρμόζουμε όλες τις νομοθεσίες και γι' αυτό προσφέρουμε τη μέγιστη υγειονομική ασφάλεια στους χώρους μας. Και πείτε μας λίγο και για την παραμονή πρωτοχρονιάς. Έχετε κρατήσει, τι λένε τα μέλη, είναι ικανοποιημένοι, θα βγει έτσι καλά η χρονιά, θα μπει η άλλη με ποδαρικό? Σίγουρα, όπως σας είπα, ο σκοπός δεν είναι ούτε υπερκέρδη ούτε τίποτε, είναι απλούστατα η συντήρηση των επιχειρήσεων και ο σκοπός και με βάση αυτού και το γεγονός ότι υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, είμαστε ευχαριστημένοι εις το ότι ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη εις τους χώρους τους δικούς μας και εμείς με τη σειρά μας κρατούμε όλα τα μέτρα
για να έχουμε και να διασφαλίζουμε τη μέγιστη υγειονομική ασφάλεια στους χώρους τους δικούς μας για τους πελάτες. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Βασιλείου. Καλή και συνέχεια να έχετε. Καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους και μακριά από κάθε ή το οποίο δεν θα μας φέρει πιο γρήγορα το στιμάχι κατά του COVID. Μάλιστα. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τη δική μας ιδιωτική, εταιρική και κοινωνική ευθύνη, όπως και το κράτος τη δική του κρατική ευθύνη. Μόνον έτσι θα γιορτάσουμε καλύτερες μέρες. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου.